Ο πόλεμος ξεσπάει. Τα κέντρα κατατάξεως γεμίζουν από μαχήμους που βιάζονται να διεκδικήσουν το μερίδιό τους από τη μελλοντική δόξα. 80 με 85.000 Έλληνες ρίχνονται στην εκστρατεία. Ο κόσμος κατεβολώνει τους κληρωτούς που φεύγουν για το μέτωπο. Όλα τα μάτια είναι στραμμένα επάνω τους. Ο δρόμος τους φαίνεται σπαρμένος με δόξα. Ο Βενιζέλος δεν ήταν ενθουσιώδης και ανεφορείων οπαδός της Βαλκανικής Εμπλοκής. Φοβόταν ότι ένας πόλεμος με την Τουρκία θα είχε δυσμενείς επιπτώσεις στους Έλληνες της Οθωμανικής Επικράτειας. Όταν όμως η Εμπλοκή έγινε αναπόφευκτη, επιδίωξε με τη μοναδική του ενεργητικότητα και δεξιοτεχνία να πετύχει τους καλύτερους όρους για την Ελλάδα. Ο ελληνικός στόλος είναι το κύριο διαπραγματευτικό επιχείρημα του Βενιζέλου για να εξασφαλίσει μια έντιμη θέση στη Βαλκανική Συμμαχία και ένα μερίδιο στην τελική μοιρασιά. Οι αγορές καφών της τελευταίας επταετίας πριν από τον πόλεμο, με κορονίδα τον Αβέροφ, έδωσαν στην Ελλάδα το προβάδισμα στη θάλασσα. Ενώ η ελληνική εκστρατεία αρχίζει σε ξηρά και θάλασσα, ο Βενιζέλος έδωσε στα στρατεύματα το μέτρο των προσδοκιών του έθνους. Η πατρίς δεν ζητά να αποθάνετε υπέρ αυτής. Οφείλετε να νικήσετε.